Φίλοι και φίλες, γεια χαρά, Jimmy.gr. Επιτέλους έφυγαν τα σύννεφα και βγήκα έξω να κάνω λίγο γυμναστική, μια βολτίτσα. Κάθε μέρα σχεδόν βρέχει. Είχαμε που είχαμε 2 μήνες lockdown, τώρα μας έχει κάνει lockdown ο καιρός. Ο καιρός είναι τρελός. Αλλά πάντα να λέμε δόξα σοι ο Θεός. Έτσι πάνω απ' όλα δόξα ο καλός Θεός, να είμαστε καλά. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τα ποδήλατα που θα είναι επιδοτούμενα. Τι VAT θα είναι. Και ξέρεις, πιο πολύ με ενδιαφέρει, εκτός από τα VAT, εκτός αν θα έχουν γκαζάκι ή όχι, θέλω να δω, είναι 2 τα θέματα που βασικά έχω στο μυαλό μου. Λένε πως θα έχουν μια έκπτωση 40%. Δηλαδή, φαντάσου, θα δώσεις 1.200 ευρώ και θα πάρεις ένα μοτέρ 250 βατ, δεν νομίζω. Και το άλλο θέμα είναι, από θέμα ασφάλειας, και δεν εννοώ πως θα σταματάει, εννοώ δηλαδή θα είναι κάποια, έτσι να πούμε, τεχνολογία αντικλεπτική. Θέλω να δω πόσο ασφάλεια θα παρέχουν για να μην στο κλέψει ο άλλος. Έχω μεγάλη περιέργεια για αυτό πιο πολύ. Να απαντήσω σε ένα σχόλιο στο φίλο μου στο YouTube, δεν θυμάμαι το όνομά σου. Μου λες πως έχεις κάνει έρευνα σε πολλά καταστήματα, δεν μπορείς να βρεις πουθενά ποδήλατο 1000 βατ ή και εκεί την αντιτροπής. Είναι πολύ απλό. Το ίδιο ακριβώς θέμα υπήρξε και στη δική μου περίπτωση. Έψαξα και βρήκα. Φυσικά και υπάρχουν, εννοείται, έτσι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, απλά πρέπει να ψάξεις και θα βρεις. Απλά αυτή την εποχή, ευχαριστώ φίλε, απλά αυτή την εποχή υπάρχει έλλειψη γενικά σε fat bike ποδήλατα. Έχω πάρει σε 2 καταστήματα και έχουν περάσει 5 μήνες και είναι ένα συγκεκριμένο fat bike, δεν θυμάμαι τώρα τι όνομα έχει, κινέζικα είναι αυτά, Ταϊβάν, δεν υπάρχουν ονομασίες, είναι πολλές εταιρείες, μία βάζει το μοτέρ, μία το καντράν, μία τα φρένα, μία το πετάλι και φτιάχνουν ένα ποδήλατο τέλος πάντων για να το καταλάβετε πώς πάει. Αλλά υπάρχουν ελλείψεις. Δηλαδή μπορείς να βρεις με 1.400 ευρώ ένα fat bike 1000 watt, ψάξε και θα βρεις. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι το μοναδικό καλοκαίρι που έχω δει τόσο πολύ κόσμο με ποδήλατα. Πάρα πολλά ποδήλατα. Όχι ηλεκτρικά έτσι, κανονικά ποδήλατα. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα. Ρε φίλε, αυτό το τραγούδι που έβαλε στο story είναι πολύ ωραίο. Γιατί δεν κάτσε το φτιάξουμε αυτό, ρε μάγκα. Δηλαδή, το άκουσα και πορώθηκα, ειλικρινά. Δηλαδή, σκέφτηκα να σου κλέψω τα στιχάκια. Παρατρίχα, δηλαδή, μπορώ να το κάνω κιόλας. Σήμερα είναι, τι μέρα είναι. Πάμε λίγο σούπερ μάρκετ. Έχω το backpack. I am 2-pack, 3-pack, 4-pack, 5-pack. Πάμε πιο μπροστά να κρατάς τις ύλες στο ποδήλατο. Όταν αφήνουμε το ποδήλατο, καλό είναι, κλείνεις το καντράν, το σύστημα δηλαδή, και επίσης καλό είναι να κλείνεις και την μπαταρία, γιατί οι πιο πολλοί δεν έχουν ιδέα πώς ανοίγει η μπαταρία και πάντα να το βάζεις στην πιο βαριά σκάλα, αν κάποιος δηλαδή το πάρει να φύγει, λόγω που το ποδήλατο αυτό είναι κοντά στα 30 κιλά, δεν θα μπορέσει να την κάνει τόσο εύκολα, υπόψη είναι αυτό, μάγκες. Κλείνουμε το καντράν, κλείνουμε την μπαταρία, το βάζουμε στην πιο βαριά ταχύτητα. Το αράζουμε. Τώρα εδώ πέρα έχω εδώ το κολλητάρι μου να το φυλάει, αλλά σε άλλες περιπτώσεις είναι μια καλή ιδέα. Πάρ' το αυτό με βαριά ταχύτητα, στα 5 μέτρα θα σου βγει η γλώσσα. Φυσικά φοράω και μάσκα με στο σούπερ μάρκετ. Έχω βάλει και ένα σηματάκι εδώ πέρα για να γνωρίζω ποια είναι η μέσα μεριά. Λοιπόν, πάμε, τη βάζω και μπαίνω. Ανοίγουμε πάλι την μπαταρία. Ανοίγουμε το καντράν. Έχει 3 λαμπάκια. Καλά πάει. Θυμάμαι σε κάποια φάση που έμεινα στον δεύτερο όροφο. Ήτανε τόσο στενή η σκάλα που παρόλο που είχα το ποδήλατο, να το πούμε έτσι, στην πλάτη, έπρεπε και συνεχόμενα να έχω στριμμένο το τιμόνι γιατί δεν χώραγε στο χολ. Ήτανε στενές σκάλες.
Από τις 10 φορές που σκεφτόμουν τότε, θυμάμαι, να πάω για ποδήλατο, πήγαινα μόνο τις 5. Δεν μπορούσα δηλαδή αυτό το πάνω-κάτω. Δηλαδή, είναι ένα θέμα με το ηλεκτρικό ποδήλατο. Γι' αυτό στο βίντεο ανέφερα το σκουτεράκι. Τώρα να μην πούμε για το πατίνι έτσι. Θεωρώ το πατίνι είναι άλλη φάση, πολύ πιο επικίνδυνη. Α, τα σκουτεράκια έχω ψάξει και έχω βρει κάποια που ουσιαστικά πετάνε, μιλάμε, έχουν πολύ καλή μπαταρία, είναι ναι μεν ακριβά έτσι, δεν είναι φτηνά τα καλά τα σκουτεράκια, αλλά μπορείς να κάνεις δουλειά σου, π.χ. αν είναι η άσφαλτος όπως είναι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, τόσο λία, είσαι εντάξει, αλλά με ένα σκουτεράκι φίλε, έτσι και πέσει μία λακκούβα σαν αυτή, θα φέρεις τούμπα. Αλλά είναι μπελάς το ποδήλατο, αν δεν έχεις τη δουλειά που να το βάλεις, έχεις το άγχος μετά έξω να το κλέψουνε. Γι' αυτό πιο πολύ σας έδωσα να πάρετε κάποιες ιδέες πως είναι μια λύση το σκουτεράκι. Είναι, μπορεί να είναι, ναι. Και αυτό που είναι πιο παράξενο από όλα και μου τη δίνει, φαντάσου τώρα, υπάρχουν σκουτεράκια που είναι 800 βατ. Το αναφέρω πάλι το θέμα τώρα για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Το σκουτεράκι δεν έχει ούτε πετάλι. Έτσι, έχει 800 βατ μοτέρ, χτυπάει 40 και είναι νόμιμο. Και μετά μου λες το ποδήλατο πάνω από 250 βατ είναι παράνομο. Αναφέρω γιατί είναι τόσο παράξενο, είναι δηλαδή ηλίθιο στην ουσία. Πώς δηλαδή το ένα πάει έτσι και το άλλο έτσι ρε φίλε. Συμφωνείτε? Έτσι ακριβώς. Για να δω κανένα σχόλιο από κάτω. Η φωτογραφία καλή. Μου χρωστάς 10 ευρώ. Έλα ρε φίλε, δεν θυμάσαι που σου είπα για 20. Έλα, δεν μου λες τα άλλα 1000 που σου έδωσα, πότε θα τα πάρω πίσω. Ωραία, τα 3 που σου χρωστάω, είμαστε πάτσι, έτσι. Εντάξει, τα λέμε, να είσαι καλά, οκ. Okay. Καλά, σε βάλω στο βίντεο. Δεν μπορώ να τον πλακώσω ρε φίλε. Η μόνη διαφορά αυτή είναι, χωρίς πλάκα. Oh, come on, why you wanna do that to me now? I'm gonna knock you out so quick, man. You're not even gonna say what. I'll take you out too, I'll take him out too, man. Απαντήσω και σε ακόμα ένα σχόλιο για το φίλο που μου είπε πως δεν μπορεί να βρει κάτι κάτω από 1500 ευρώ. Φίλε, πρέπει να ξέρεις πως όταν έχει μια μπαταρία 13-14 αμπέρ, εκείνη η τιμή, δηλαδή 1000 βατ και με τόσο μπαταρία, είναι καλή τιμή 1500 ευρώ, δεν είναι άσχημη. Αυτό που σας έλεγα την άλλη φορά για τα λάστιχα, το ένα ποδήλατο από το άλλο, έχει διαφορά στα λάστιχα. Είναι και τα δύο fat bike, αλλά αυτό το πέλμα είναι πιο τακουνουτό, να το πούμε, από αυτό. Αυτό είναι λίγο πιο λίο, αυτό είναι πιο τακούνι. Αυτό το λάστιχο όμως εδώ πέρα, σε αυτό το ποδήλατο, δεν θα χωρέσει σε καμία περίπτωση στον πίσω στροχό. Αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα κοιτάς όταν αγοράζεις ένα fat bike ειδικά, έτσι. Κοίτα, αυτή η διαφορά και αυτή η διαφορά. Η διαφορά εδώ πέρα, μάγκες, αυτό είναι ηλεκτρικό fat bike, αυτό είναι κανονικό fat bike. Είναι δύο διαφορετικά. Αυτό είναι full ποιότητα σε αντοχή. Αυτό το ποδήλατο γουστάρω να το κάνω ηλεκτρικό. Απλά δεν μπορώ να βρω fat κίνητα τροπής για τον προσινό τροχό. Θεωρώ θα το καταφέρω κάποια στιγμή, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν βασικά. Πολύ το θέλω αυτό το ποδήλατο να το κάνω ηλεκτρικό. Είναι ποιότητα σε όλα. Γι' αυτό και εγώ κάνω υπομονή. Σας έχω πει, κάνω και εγώ υπομονή για να βρω αυτό που θέλω και να είμαι ευχαριστημένος, να μην το μετανιώσω. Γι' αυτό κάνετε και εσείς υπομονή και θα βρείτε αυτό που θέλετε. Θέμα χρόνου είναι όλα. Κάτι τέτοιο μπορείς να βρεις. Έτσι. Εμένα μου βγήκε καλό. Ίσως όμως επειδή το προσέχω πάρα πολύ. Και όταν λέμε το προσέχω γιατί αν κάτι χαλάσει,
Τρέχα βρες ανταλλακτικά. Μάλλον δεν θα μπορέσω ούτε την ίδια μπαταρία να βρω, από ό,τι κατάλαβα. Τώρα επιστρέφοντας πίσω στο σπίτι, θα κάνω ένα μικρό τεστάκι. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Η μπαταρία είναι στη μέση, ok. Θα το κάνω τέρμα γκάζι, να δούμε τα βολτ μέσα, πόσα θα μου δώσουν που είναι στη μέση η μπαταρία. Για πάμε να δούμε. Μάγκες, αυτή ήταν η βλόγια για σήμερα. Είχε μέσα λίγο από όλα, θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε καλά, να προσέχουμε, να φοράμε και κράνος. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Jimmy Boy GR, sub, like, share, αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις.